Τσιλιανίδης που παίζει στην ουσία πίσω από τους δύο επιθετικούς. Και πάλι ο Δουβίκας. Στα πίσω. Ελέγχει ο Πασαλίδης. Από τον Ζουμά στην άλλη πλευρά. Το κλέψιμο παραλίγο εκεί από τον Ανδρούτσο. Που πίεσε για να αναγκάσει. Μπάλα πάνω στον Ταξίδι. Προβολή και με τον Τσουκαλά. Με την μπάλα να γυρίσει προς τα πίσω. Ζουμά ακόμη πιο πίσω για τον Αφανσιάδη. Πάμε στον Ανδρέα Σερβέτα. Ανδρέα. Το που παρακολουθήσατε πριν από λίγο ήταν η πρώτη. Κούτρης για τον Ανδρούτσο. Μπάλα φτάνει στον Εμενίκε. Πιέζει εκεί ο Τριανταφυλόπουλος. Εμενίκε είναι πολύ γρήγορο. Θα μπει στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Ανδρούτσο. Το σούτ από τον Φορτούνι. Μπάλα μακριά από την εστία του Αθανασιάδη. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πανέφερε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Μπάλα σε ένα χώρο που Σισε νικάει εκεί στον αέρα τον Βίκα. Ο Κότσιρας προλαβαίνει να γυρίσει πιο πίσω στον goalkeeper του Αστέρα. Μπάλα ο Τζιέλαρ με τη μία αλλάζει με τον Φορτούνι. Πάσα κάθετα για τον Εμενίκε, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για τους ερυθρόλευκους. Του σουτ του Πάρντο, η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Πασαλή. Πατάει έξυπνα ο Ταξίδης για τον Κολομβιανό. Το γέμισμα, ο Ζουμά με το κεφάλι. Δουβίκας έδωσε ύψος την μπάλα. Ο Σισε, ο Τεραφυλόπουλος. Προσπάθησε να γεμίσει εκεί ο Τσουκαλάς. Νωρίτερα και πάλι ο Ζουμά. Ξανά ο αρχηγός του Αστέρα. Ο Μουνάφο ψύχρεμα. Πάλι συστάσεις από τον Νεοφιτιάδη στους παίκτες των δύο ομάδων. Ενώ εκτελεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κεφαλιά του Σισε στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Ολοκληρώνει και αυτή την προσπάθεια επιθετικά ο Ολυμπιακός. Το Τάρι, ο Κολομβιανός τον Εμενίκε. Για να δούμε τώρα τον Ομάρ. Ποιο θα βγάλει την σέντρα. Κεφαλιά από τον Ζουμά. Ο Τζιέλαρα έσπρωξε εκεί τον Δουβίκα. Είδε το φάουλο. Δύσκολη αποστολή απόψε, γιατί καλό είναι να ανεβαίνει. Αλλά όταν έχει τον Μπάρντο στην πλάτη σου, είναι μεγάλο ρίσκο. Κατέβασε ο Τσιλιανίδης, Μουνάφο. Πιέζεται από τον Ταχτσίδη. Δεν μπόρεσε όμως ο Ανδρούτσος να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίχτη του. Ο Τσιλιανίδης προς τα πίσω. Ο Ζουμά θα αλλάξει για τον Κυριακόπουλο. Πιέζει ο Πάρντο. Παρέμβαση από τον Ομάρ και τώρα ελέγχει ο Σισε. Κεφαλιά από μάκρυνση από τον Σισε. Επιμένει ο Αστέρας με τον Πασαλίδη. Κατάφερε να περάσει ο Κούτρης για τον Φορτούνι. Κλεισμένος από τρεις αντιπάλους. Κάνει την παλιά για τον Ανδρούτσο. Σε καλύτερη θέση ο Ζουμά. Η κόντρα στο πρόσωπο του Ανδρούτσου, η μπάλα. Και πάλι ο Ζουμά. Ξανά ο Ανδρούτσος που πίεσε και παίρνει και το χειροκρότημα. Πλάγιο για τον Αστέρα Τρίπολης. Λέγαμε κατέληξε στο πρόσωπό του. Ανεβαίνει και ο Φορτούνης. Ο Αμενίκε θέλει να ξεφύγει από τον Πασαλίδη. Επιχειρεί ο Μουνάφο να σταματήσει στον Υγειανό. Μπαίνει στην περιοχή ο Αμενίκε, γυρίζει και έχουμε κόρνερ για τους ερυθρόλευκους από την έγκαιρη παρέμβαση του Κώστα Τεταπάλι με τον Παπεσισέ. Ο οποίος κάνει τη βαθιά παλιά με στόχο τον Εμενίκε. Η κεφαλιά του Ζουμά. Πρόλαβε ο Πάρντο. Κατέβασε με το κεφάλι. Πιέζεται από τον Μουνάφο. Ο Πάρντο θα γυρίσει μπάλα κάτω από τα πόδια του Ζουμά. Ήρθε ο Πασαλίδης να κερδίσει και ο Κυριακόπουλος να απομακρύνει. Σε ένα χώρο που ο Σισε. Πέρασε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Η παλιά του προς τον Εμενίκε. Ζητάνε χέρι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Φιτιάδης αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Και τώρα Τσιλιανίδης για να ηρεμήσει κάπως το παιχνίδι του Αστέρα, ενώ πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ζουμά πίσω στον Αθανασιάδη, αυτός θα απομακρύνει με το δεξί, είναι πολύ δυνατή η παλιά του. Το σενάριο του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πιέσει έχοντας την εκτοχή της μπάλας για να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, όπως αυτή την περίπτωση με το γέμισμα του Πάρντο. Έκοψε Πασαλίδα του τον Γκόντο ο Παντελίδης. Σας δούμε αυτή την φάση με τον Πάρντο να σουτάρει. Δεν ήταν δυνατή η προσπάθεια του Κολομβιανού. Και ο Κυριακόπουλος παραχωρεί το πλάγιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης. Ακούσουμε τον Στιέλαρ. Αλλά φτάνει στον Μάρτινς που γεμίζει με το κεφάλι. Ο Σισε, υπάρχει επιθετικό φάουλο. Πάνω στον Ζουμά σφύριξε ο Νεφωτιάδης.
Και πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Σπυλιόπουλο. Ναι, Δημήτρη. Ναι, θα αλλάξει πάλι. 61. Πάντα 0-0. Εκτελεί ο Φορτούνης. Στόχο τον Σισε. Ποιος θα πάρει την κεφαλιά σε ένα χώρο που θα απομακρύνει ο Κυριακόπουλος. Μάρτιν στο κοντρόλ και το σουτ βρίσκει τον Εμενίκε. Πίση φαίνεται την μπάλα στο αριστερό. Κόντρα ευνοεί τον Ταξίδη. Νέα κόντρα με τον Μπεν να χάνει προς την την μπάλα. Τον Μάρτιν να τροφοδοτεί τον Κούτρι. Αυτός γεμίζει εύκολα. Και ο Ανδρούτσος και ξαναμπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Η μπαλιά του Ταξίδη για τον Μπεν. Πώς θα πέσει στο έδαφος και έχουμε πέναλτι. Έχει βάλει τα χέρια του ο Ζουμά. Ο Νεοφιτιάδης ήταν κάθετος. Δείχνει τη λευκή βούλα. Μπεν που συνεργάζεται με τον Κούτρι, ο οποίος θα απομακρύνει με το αριστερό σε ένα χώρο όπου ο Ζουμά θα πιεστεί από τον Εμενίκε. Και πάλι ο Μουνάφο. Νικολάου. Πρόλαβε ο Μπεν. Διατήρησε την μπάλα στον αγωνιστικό. Ο Φορτούνης κέρδισε την μπάλα. Έκλεψε από τον Κυριακόπουλο. Η παλιά του Τζιέλαρ για τον Εμενίκε. Δεν υπάρχει offside. Τρέχει να πάρει θέση στην καρδιά της περιοχής ο Μπεν. Και αυτή η πάσα θα μπορούσε να... Πριν γίνει σέντρα, μετά την επίτευξη του γκολ του Ολυμπιακού, έχει δεχθεί κάρτα ο Κυριακόπουλος. Κίτρινη. Δεν φάνηκε μέσα στο χαμό. Τι που θα αντικαταστήσει. Απομάκρυνε ο Σισε πρώτου Γκόντο, η κεφαλιά του Ζουμά σε ένα χώρο που κινείται ο Κουμαντέι. Παλιά προς τον Δουβίκα, μπλοκάρει ο Πρωτό, γεμίσει στην αντίπαλη περιοχή. Παλιά από τον Μίλιτς, Μάρτινς, πάσα στον Φορτούνη. Κινείται ταχύτατα και πάλι ο Εμενίκε. Τον βγάζει ο Φορτούνης τέτα τέτ στην ουσία με τον Αθανασιάδη. 2-2.